Πέρισμαν κέρδισε αυτή τη μάχη. Τώρα Πέρισμαν κυνηγάει τον Μπακάκι για τη σέντρα του Σιμάνσκι. Κεφαλιά δεν θα ενοχλήσει το Λοντίγκιν. Οικονομόπουλος πολύ μακριά του όλοι. Παλιά είναι για τον Μπρένερ, είναι καλή παλιά. Μπρένερ κατεβάζει και σουτάρει για να αποκρούσει ο Αθανασιάδης. Σε κόρνερ πολύ καλή παλιά. Στο 9. Βγάζει ο Σιμόες. Υπάρχει μια πτώση εκεί, αλλά... δεν την έχει κανένας ιδιαίτερα. Τάνκοβιτς. Γυρίσμα χαμηλά, κανείς για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Κόρνερ πάντως το πρώτο για την ΑΕΚ. Σιόντις πέρασε η πάσα του και φεύγει ο Κρίσμαν. Ο Λεό κάνει κίνηση τώρα που θα πάρει την μπάλα. Περιμένει ο βοηθός, θα σηκώσει το σημαίακι offside. Περιμένει ο διαιτής να ολοκληρωθεί η φάση και δείχνει σέντρα, αλλά έχει σηκώσει το, έχει μείνει από την αρχή ο βοηθός εκεί. Ο βοηθός, βλέπετε ότι είναι offside ο Λεό. Ο βοηθός έχει σηκώσει, το βλέπετε στο βάθος. Τώρα, παρόλα αυτά, ο διαιτής άφησε τη φάση να παιχτεί ως το τέλος. Τσιγκρίνσκι, η κόντρα. Ο Κάργας μια κεφαλιά. Ο διαιτής κοιτάζει τη φάση και δίνει πέναλτι για τον Πας Γιάννενα. Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών. Ποιοι εμπλέκονται στη φάση είναι ο Ινσούα και ο Παντελάκης. Ο Ινσούα έχει κάρτα από το 21 και γι' αυτό ζητούν κάρτα από τον πάγκο του ΠΑΣ. Πρέπει να ελεγχθεί η φάση. Έχει μια κίτρινη κάρτα, έχει κάνει το μαρκάρισμα στον Μπρένερ στο κέντρο το φάουλ και έχει κάνει τώρα και το πέναλτι ο Ινσούα. Πέναλτι λοιπόν από τον κύριο Μανούχο. Ο Κρίσμαν απέναντι από τον Αθανασιάδη. 1-0 ο Πας Γιάννενα. Στο 33 η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη σκοράρει. Ο Γκαρσία με το αριστερό με φορά προς την εστία εκτελεί με καλό ύψος. Στο δεύτερο δοκάρι είναι κόρνερ. Ο Οικονομόπουλος πρέπει να είναι. Ναι, στο 50. Η καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ. Μέσα στην περιοχή. Μάνταλο στο κάρι. Σε 30 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ έχει κάνει ό,τι δεν έκανε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Οικονομόπουλος. Πίεση από τον Ανσαριφάρτ. Πλεονέκτημα. Παίρνει ο Μπρένερ. Ο Λεός στην περιοχή. Πάει να του περάσει την μπάλα. Δεν περνάει από τον Σβάρνα. Μάνταλος, Ολιβέιρα το σούτ και άλλο δοκάρι. Τρομερό σούτ από τον Πορτογάλο στο 64. Δείτε εδώ το τρομερό σούτ του Ολιβέιρα. Απίστευτη δύναμη, ταχύτητα η μπάλα. Κοιτάξτε πως τρέμει η εστία του Λοντίγκιν. Μακάκης, Λιβάη Γκαρσία. Προσποίηση κρατάει ο Πέρισμαν. Σέντρα του Λιβάη Γκαρσία, συνεννοησία. Ο Ολιβέιρα πέφτει στο έδαφος μπροστά στον διαιτή, του λέει να σηκωθεί. Και εδώ η πτώση του Ολιβέιρα νωρίτερα. Φεύγει ο Αλμπάνης στην πλάτη του Οικονομόπουλου. Πολύ ωραία παλιά του Λόπες. Ο Αλμπάνης μες στην περιοχή με το εξωτερικό γυρίζει, μαζεύει ο Λοντίγκιν. Πολύ ωραία κίνηση του Αλμπάνη και πολύ ωραία παλιά του Λόπες. Μπακάκης out. 73. Κάργας πήρε εντυπωσιακά την μπάλα με αρκετή δύναμη και παίζει και κάθετα ωραία μπαλιά. Ο Λεός στο χώρο παίρνει την μπάλα μπροστά του απέναντι από τον Αθανασιάδη. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Out. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Μπας. Αρχικά τον σταματά ο Αθανασιάδης, η κόντρα τον ευνοεί και είναι άστοχος. Καρτάλης. Παμλίδης πήρε την κόντρα και ο Ελευθεριάδης βγαίνει απέναντι από τον Αθανασιάδη. Θα τον μπλασάρει. Out. Offside. Σηκώνει ο βοηθός. Στο 82.
Παμλίδης, αφήνει ο βοηθός τώρα, offside. Κάργας, και αυτός έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Πετάει μπροστά για το Λεό, αλλά κόβει ο Σβάρνας απρόσεκτα, ο Ντομίνγκεθ για το Λεό, ο οποίος φεύγει προς την περιοχή και πλησιάζει ο Λεό δεύτερη φορά απέναντι στον Αθανασιάδη, θα τον νικήσει 2-0 στο 87. Στην τέταρτη αντεπίδεση ο Πας Γιάννενα καταφέρνει να πετύχει το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά ο Αθανασιάδης δεν μπορεί να σταματήσει τον Λεό. 0-2. Εδώ είναι η γραμμή και βλέπετε το πόδι, ο Λόπες καλύπτει τον Λεό.